Τώρα κατευθείαν στην επόμενη πολιτική μας συζήτηση. Συνδεόμαστε απευθείας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σπύλιο Λιβανό. Καλησπέρα, κύριε Λιβανέ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Για να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε με τον κύριο Μπαλάφα, δεν έχει περάσει μια εβδομάδα από αυτή την περίφημη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη ότι να τα κάνουμε χίλια λεωφορεία, να τα βγάζουμε βόλτα στο Σύνταγμα και να κόβουμε συντάξεις για να παίρνουμε λεωφορεία. Ήρθε σήμερα ο κύριος Τσιόδρας, που νομίζω ουδής αμφισβητεί ότι δεν παίζει κάποιο πολιτικό παιχνίδι, κάποια σκοπιμότητα έχει κλπ. Να πει ότι η Επιτροπή φωνάζει κάθε μέρα στην κυβέρνηση ότι κάτι πρέπει να γίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μήπως τόσο καιρό καθυστερήσατε, κύριε Λιβανέ? Περάσαν 6 μήνες, μεσολάβησαν 6 μήνες από το πρώτο μέχρι το δεύτερο κύμα. Ακούστε, δεν άκουσα ακριβώς τι είπε ο κύριος Μπαλάφας πριν, αλλά συμπεραίνω από αυτό το οποίο με ρωτάτε ότι είχατε μπει σε μία συζήτηση επίρρηψης ευθυνών και κομματικής τοποθέτησης, αντιπολίτευσης στον τρόπο που χειρίζεται η κυβέρνηση την κρίση. Εγώ δεν θα παρασυρθώ σε αυτή τη διαδικασία. Θα πω ότι η αντιμετώπιση του κορονοϊού είναι ένα εθνικό θέμα κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Δεν χωράνε κομματικές αντιπαραθέσεις, δεν χωράνε επιθέσεις σε πρόσωπα, προφανώς δεν χωράνε δημόσιες διχογνωμίες αυτού του τύπου σε τηλεοπτικά πάνελ, ακόμα και έμεσα όπως το κάνουμε τώρα. Για πράγματα κύριε Λιβανέ, επειδή είναι εθνικό θέμα, δηλαδή να μην σας κάνουμε κριτική, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επιτρέψτε μου λίγο. Παρακαλώ. Για πράγματα τα οποία δεν έχουμε ακριβώς εικόνα. Mm-hmm. Είναι σαφές ότι η πολιτεία προσπαθεί σε όλα τα επίπεδα να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Ευτυχώς για τη χώρα μας και στο πρώτο κύμα είχαμε καλά αποτελέσματα συγκριτικά με τις άλλες χώρες. Δεν πανηγύρισε κανείς και δεν πρόκειται να πανηγυρίσει, γιατί είχαμε απώλειες, αλλά είχαμε τις μικρότερες. Mm-hmm. Έτσι και στο δεύτερο κύμα πάλι βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τις περισσότερες χώρες. Σε θανάτους είμαστε η χώρα με τις αναλογικά λιγότερους θανάτους, που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Ναι. Το σύστημα υγείας μας αντέχει και σε σχέση με τα κρούσματα τα καθημερινά είμαστε κάτω από το μέσο όρο. Σε επίπεδο τεστ που γίνονται καθημερινά ανά 100.000 πολίτες είμαστε πολύ πάνω από το μέσο όρο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι με την προσπάθεια του ελληνικού λαού, η οποία μπορεί να γίνει ακόμα πιο συγκροτημένη, και με την υποδομή της πολιτείας στο πλαίσιο των βελτιώσεων που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες, και βεβαίως του συστήματος που υπήρχε και των ανθρώπων του, έχουμε μια καλύτερη από τον, πολύ καλύτερη από το μέσο όρο της Ευρώπης κατάσταση. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας κάνει να εφησυχάζουμε. Ναι. Ούτε προφανώς πρέπει κάποιος να θεωρεί ότι έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο. Είναι απολύτως απαραίτητο οι πολιτικές δυνάμεις να μην προσπαθούν να κερδοσκοπούν πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Όλοι, ο καθένας με το δικό του τρόπο, να προσπαθήσει να βοηθήσει σαν σύνολο. Και από εκεί και πέρα ο καθένας να έχει το μερίδιο ατομικής ευθύνης, να πείσει τους γύρω του, να πείσει κυρίως τους νεότερους, οι οποίοι θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους, θέλουν να κάνουν αυτό το οποίο κάναμε και εμείς όταν ήμασταν μικρότεροι. Και τους καταλαβαίνω απόλυτα, ότι η χρήση της μάσκας, που είναι το μόνο μέσο που έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι απαραίτητη, και στο πλαίσιο της λογικής ο καθένας να δράσει ανάλογα. Ωστόσο, τώρα, κύριε Λιβανέ, επειδή εκτός από την ατομική ευθύνη υπάρχει η ευθύνη της πολιτείας. Μα για αυτήν μίλαγα το 80% του χρόνου. Και επειδή έχουμε εικόνα, λέτε δεν έχουμε εικόνα, έχουμε εικόνα κάθε μέρα το είπα, ότι με τους ανθρώπους παστομένους στα λεωφορεία ή σε καταστάσεις ακούσιους συνωστισμού στις αποβάθρες να περιμένουν τα βαγόνια του μετρό και του ηλεκτρικού. Άρα έχει μια λογική να δούμε, ακούστε, γιατί τόσο καιρό έχουν μπει μόνο 50 λεωφορεία με leasing του ΚΤΕΛ και δεν έχει αποσυμφορηθεί το πράγμα για να πηγαίνει ο κόσμος στη δουλειά του. Ακούστε. Ναι. Οπουδήποτε υπάρχει αυτή τη στιγμή συνωστισμός, δεν είναι καλό πράγμα. Ναι. Έτσι, ας συμφωνήσουμε σε αυτό. Συμφωνούμε. Έχετε εσείς καμία εντύπωση, έστω και ελάχιστη, ή ο κύριος Μπαλάφας ή οποιοδήποτε πολίτης, ότι οποιοδήποτε πολιτικός στέλεχος, πολλό δε μάλλον ένας υπουργός με την ευθύνη που έχει ο Κώστας Καραμαλής, θα ήθελε να τρέξει τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κάνει το καλύτερο δυνατό. Από εκεί και πέρα, σας ξαναλέω, δεν
είναι πολιτικά και κομματικά αυτά τα ζητήματα. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε όλοι με σοβαρότητα, με σύνεση και να μην προσπαθούμε να κάνουμε μικροκομματικές ζαριές πάνω στην πλάτη των ανθρώπων οι οποίοι νοσούν. Όπου υπάρχει συνωστισμός, καλό πράγμα δεν είναι. Ναι. Ό,τι μπορεί να κάνει η πολιτεία το κάνει, δεν είναι η κυβέρνηση, είναι η πολιτεία ολόκληρη. Και όλοι εμείς θα πρέπει να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να αντιληφθούμε ότι όπως και το θέμα με την προκλητικότητα και την επιθετικότητα της Τουρκίας, έτσι και το θέμα του κορονοϊού, είναι υψής της εθνικής σημασίας. Και εκεί πρέπει να ομονοούμε. Για να ξέρουμε λοιπόν τι κάνει και τι δεν κάνει ο καθένας και ποια ευθύνη έχει ή δεν έχει και ο καθένας, αναρωτιέμαι αν θα συμφωνούσατε ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας με την ιδέα να δημοσιοποιούνται τα πρακτικά και οι συνεδριάσεις της Επιτροπής των 26, της Επιτροπής Τσιόδρα, για να ξέρουμε αν ως κυβέρνηση και ως κυβερνός απαράνταξη εφαρμόζεται αυτά που σας λένε. Αυτό ήταν πρόταση του κ. Τσιόδρα? Όχι. Αναρωτιέμαι. Τι ιδέα είναι αυτή? Το βάζω εγώ ως ερώτημα. Φαντάζομαι ότι δεν πρέπει να απευθύνετε το ερώτημά σας στον πλέον ειδικό, τον οποίο εμπιστεύεται η ελληνική κοινωνία, που είναι ο κύριος Τσιόδρας. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στους ειδικούς, έχω εμπιστοσύνη στη δουλειά τους και στο αποτέλεσμά τους, γιατί όπως σας είπα, η Ελλάδα είναι στην καλύτερη θέση από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα δείχτε τους εμπιστοσύνη. Έχει βέβαια και 25 βαθμούς Κελσίου η Ελλάδα, έτσι. Στο Βέλγιο και στην Ολλανδία έχουν 12. Και λοιπόν. Το λέω γιατί όλοι οι ειδικοί λένε ότι όσο, όσο μειώνεται το κρύο, όσο αυξάνεται το κρύο, τόσο αυξάνεται και η μεταδοτικότητα του ιού. Είδατε τι έγινε σήμερα στη Βαρκελόνη, που έχει καλύτερο κλίμα από εμάς. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτού του είδους τοποθετήσεις, γιατί δεν ωφελούν κανέναν. Μια που λέτε για τη Βαρκελόνη, εάν δεν αποδώσουν τα μέτρα, εσείς θα βλέπατε και περισσότερα μέτρα, κύριε Λιμανέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς, εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εμπιστευτείτε την ελληνική πολιτεία και όλους αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους που αγωνίζονται για να κρατήσουν και το σύστημα υγείας όρθιο και ενεργό, όπως το έχουν καταφέρει, και την άμυνα της ελληνικής πολιτείας όρθια. Εγώ είμαι υπέρ των μέτρων γενικώς. Θεωρώ ότι είναι χρήσιμα τα μέτρα και πιστεύω ότι με φιδό και όπως κρίνουν με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία, η Επιτροπή προτείνει και η κυβέρνηση αποφασίζει με βάση τις προτάσεις τους τη σωστή δοσολογία. Τώρα, όπου μπορεί να έχει γίνει κάποιο λάθος, όπου μπορεί να έχουν γίνει κάποια λάθη, προφανώς αυτά πρέπει να διορθώνονται. Ναι. Και αυτό πρώτος το έχει πει ο κύριος Τσιόδρας, πρώτος το έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης. Κύριε Λιβανέ, σε σχέση με τις εικόνες συνωστισμού που είδαμε στις εκκλησίες, επειδή είναι ευθύνη της πολιτείας και όχι της εκκλησίας να διαφυλάξει τη δημόσια υγεία, αναρωτιέμαι εάν μπορεί πια, αν η κυβέρνηση έχει την πολυτέλεια να αφήνει την εκκλησία εκτός κάδρου των περιορισμών, να επιτρέπεται η Θεία Κοινωνία με κοινή λαβίδα κλπ. Ποια είναι η άποψή σας? Σας ξαναλέω ότι οι προτάσεις των ειδικών για μένα σε αυτή τη φάση, και σαν πολίτη, σαν πατέρα τριών παιδιών, αλλά και σαν πολιτικό, θα πρέπει να ακολουθούνται κατά γράμμα. Άρα, ό,τι προτείνουν θα πρέπει να εφαρμόζεται. Για τις εκκλησίες, όπως και για οποιοδήποτε άλλο χώρο συνάθρησης, θα πρέπει να κρατούνται οι αποστάσεις, να φοράμε τη μάσκα και να ακολουθούμε όλα αυτά τα μέτρα που ακολουθούμε και σε οποιοδήποτε άλλο χώρο. Ο χώρος της εκκλησίας είναι ένας χώρος που σε κάποιους δημιουργεί κάποια προβλήματα στην διαχείρισή του, δηλαδή νομίζουν ότι μπορούν εκεί πάνω να παίξουν και να κερδοσκοπήσουν πολιτικά. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα, διότι όπως είδατε και η ηγεσία της εκκλησίας είναι σε απόλυτη ταύτιση με την ηγεσία της πολιτείας. Ποιος νομίζει ότι μπορεί να κερδοσκοπήσει πολιτικά? Γιατί έχω την αίσθηση ότι συμβαίνει το αντίθετο, ότι κάποιοι φοβούνται μη χάσουν πολιτικά. Εγώ δεν το έχω δει αυτό, το αντίθετο βλέπω. Έχουμε μια διαφορετική οπτική. Εσείς θα κοινωνούσατε? Τι εννοείτε? Λέω,
λέω ότι εσείς, επειδή είστε και πρόσωπο, πολιτικό πρόσωπο, θυμάστε τι έγινε με τον κύριο Κουμουτσάκη. Εννοείται τώρα επί κορονοϊού ή γενικώς στη ζωή μου? Όχι στη ζωή σας γενικώς. Αυτό είναι προσωπικό σας θέμα. Τώρα επί κορονοϊού, λέω. Γιατί τώρα δεν είναι προσωπικό? Εν πάση περιπτώσει. Όπως είδαμε με τον κύριο Κουμουτσάκη, δεν είναι. Δηλαδή, ως δημόσιο πρόσωπο και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, έχετε και μια ευθύνη να είστε και υπόδειγμα, έτσι δεν είναι? Έχω και. Προφανώς τα πολιτικά πρόσωπα έχουν ευθύνη, γιατί τους βλέπουν και οι υπόλοιποι. Χαίρομαι, αλλά έχουμε και ευθύνη και ως γονεί. Εγώ αστειευόμουν πριν. Ναι. Πιστεύω στην Ορθοδοξία. Mm-hmm. Θεωρώ ότι το μυστήριο της κοινωνίας είναι σημαντικό. Ναι. Στη φάση αυτή του κορονοϊού, εγώ προσωπικά δεν θα κοινωνούσα. Μάλιστα. Μάλιστα δεν κοινώνησα. Mm-hmm. Τώρα, πάμε λίγο στα του πτωχευτικού. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Λιβανέ, επειδή έγινε πολλή συζήτηση στη Βουλή, αν εσάς σας φαίνεται λογικό, ένας άνθρωπος που θα του παίρνει αυτός ο ενδιάμεσος φορέας ιδιωτικού δικαίου το σπίτι, επειδή δεν θα μπορεί να πληρώσει 550 ευρώ δόση στεγαστικού, να του λέει η τράπεζα ότι μείνε μέσα με 500 ευρώ δόση, που θα είναι ενίκιο όμως τώρα, δεν είναι δόση. Πώς γίνεται αυτό? Εσείς τι θα προτείνατε να γίνετε? Εσείς το ψηφίσατε, εσείς το επεξεργαστήκατε. Όχι, δεν είναι δικιά μου δουλειά να προτείνω, είναι δικιά μου δουλειά να ρωτάω όμως. Έτσι όπως το ρωτάτε, είναι σαν να είναι κάτι αρνητικό. Εγώ θα ξεκίναγα την κουβέντα μας λέγοντας το εξής, ότι... Είναι θετικό δηλαδή να μετατρέπεται ένας ιδιοκτήτης σε ενοικιαστή? Είναι θετικό να υπάρχει κάποιος ο οποίος πληρώνει τις δόσεις του και κάποιος δεν τις πληρώνει? Όλα θέμα προτεραιοτήτων είναι στην πολιτική. Δεν ξέρω, άμα είναι για ξεσπίτωμα, δεν ξέρω τι βαραίνει στη τσιγαριά. Θα βάζατε εσείς τα λεφτά για το δικό μου σπίτι? Εξαρτάται πόσες φορές με είχαν ανακεφαλαιοποιήσει όλοι οι άλλοι. Όχι, εσείς προσωπικά θα τα βάζατε? Μα δεν τα βάζουμε προσωπικά, τα βάζουν οι τράπεζες που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί 3,5 φορές από εμάς. Επειδή νομίζω ότι και εδώ δεν το αναλύεται σωστά το θέμα. Πείτε μου. Ο κόσμος όλος. Ο δυτικός κόσμος, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, έχουν πτωχευτικά συστήματα τα οποία βοηθούν, εκτός από τις εταιρείες, να έχουν οι άνθρωποι των εταιριών να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία, έτσι και στα φυσικά πρόσωπα να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτός ο νόμος τον οποίο συζητήσαμε και έγινε και η πρόταση της πιστείας, η οποία κατέληξε σε βατερλό του κύριου Τσίπρα πολιτικά, και τελικά ψηφίστηκε αυτός ο νόμος όπως θα ψηφιζόταν έτσι κι αλλιώς από την πλειοψηφία, έρχεται ουσιαστικά να εναρμονίσει τη χώρα μας με όλες τις υπόλοιπες χώρες της Δύσης. Δηλαδή εμείς πρακτικά κάνουμε αυτό που κάνουν όλοι και όλοι οι άλλοι που δεν το κάναμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή τι, προσπαθούμε να δώσουμε την ευκαιρία στο οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο απέτυχε σε μια οικονομική επιλογή. Είχε μια ατυχία, βγήκανε τα πράγματα στραβά. Συμβαίνουν αυτά στη ζωή, να μπορεί να ξαναρχίσει. Πώς γίνεται αυτό, κύριε Λιβανέ? Θέλω να μου το εξηγήσετε, επειδή ξέρω ότι είστε πολύ επιμελείς. Αυτά τα οποία υπερασπίζεστε στη Βουλή τα γνωρίζετε. Με την εισαγωγή της έννοιας της πτώχευσης στα φυσικά πρόσωπα, κάποιος ο οποίος χρωστάει και μένει πίσω, με αυτό το νομοσχέδιο έτσι και κηρυχθεί πτωχευμένος, του ρευστοποιείται όλη η περιουσία, ενώ μέχρι πρότινος έχανε το σπίτι του και πήγαινε παρακάτω τέλος πάντων. Του ρευστοποιείται όλη την περιουσία. Έχετε 12 χρόνια σε μία να είναι δέσμιος. Το αντίθετο συμβαίνει. Για πείτε μου. Μέχρι τώρα, αν εσείς είχατε ένα χρέος, παραδείγματος χάρη 300.000, και για το σπίτι σας. Έτσι, είχατε πάρει ένα δάνειο, το δάνειο ανέβηκε και η τιμή του σπιτιού σας έπεσε. Εντάξει, και έφτανε και πουλιόταν το σπίτι για 100.000. Ναι. Δεν θα χρωστάγατε 200. Θα τις χρωστάγατε? Ναι, αλλά άμα μου παίρνουν το σπίτι θα γινόταν 0. Πώς? Όμως, όταν σου παίρνει τράπεζα πίσω το σπίτι, δεν σου λέει ότι υπάρχει και τόσο υπόλοιπο εμπορικής αξίας. Θα αστειεύεστε. Ενώ τώρα όχι, άλλο λέω. Θα ρευστοποιείται όλη η περιουσία. Όχι. Λάθος κάνετε. Αν εσείς πάρετε ένα δάνειο 300.000, χρωστάτε 300.000. Εάν το σπίτι σας βγει σε πλησιασμό 100.000 ή σας το πάρει κάποιος για 100.000, θα χρωστάτε 200.000. Άρα θα πρέπει να βρείτε από την υπόλοιπη περιουσία σας, αν έχετε, για να πληρώσετε τις 200.000. Ναι, πώς συνιστά δεύτερη ευκαιρία το να ρευστοποιείτε η περιουσία κάποιου ολόκληρη? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Κάποιος ο οποίος ειλικρινά δεν έχει
ναι. κάτι άλλο και δεν το κρύβει. Mm-hmm. Διότι εδώ συζητάμε για πολλούς οι οποίοι κρύφτηκαν πίσω από μαύρα εισοδήματα, ναι. έτσι, και δεν έδειχναν την πραγματική τους εικόνα. Άρα, αν μιλάμε τώρα για κάποιον. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτούς δεν θα ήθελε κάποιος να τους καλύψει. Έτσι δεν είναι. Δεν μιλάμε για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Μιλάμε Ωραία. Για την πρώτη κατοικία να μην ζήσουμε σκηνές της Ισπανίας. Μιλάμε λοιπόν για τους άλλους ανθρώπους που δεν κρύβουν μαύρα εισοδήματα. Το ξαναλέω. Ναι. Διότι μπορεί ναι. κάποιος να δηλώνει ως πρώτη κατοικία ένα mm-hmm. σπίτι ναι. και να έχει πολλά μαύρα εισοδήματα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ναι, βέβαια. Εμείς μιλάμε λοιπόν για αυτούς οι οποίοι είχαν μια ατυχία στη ζωή τους, είναι ειλικρινείς, είναι mm-hmm. τίμοι. Mm-hmm. Έτσι. Για αυτούς τους ανθρώπους μιλάμε. Και εδώ τι λέμε τώρα, ότι έτσι κι αλλιώς, ναι. όταν χρωστούσανε, εκτός κι αν ερχότανε διαμαγείας ένα κονδύλι να τους το σώσει το σπίτι, το οποίο μακάρι να γινότανε για όλο τον κόσμο. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση σε αυτό, ναι. αλλά δεν υπάρχει πολιτική λύση γι' αυτό. Δεν υπάρχει ναι. πουθενά στον κόσμο πολιτική λύση γι' αυτό. Εμείς εδώ τι λέμε, ότι εάν κάποιος αποδείξει μέσα σε ένα χρόνο ότι πράγματι δεν έχει άλλα εισοδήματα, δηλαδή όχι αποδείξει, από τον τρόπο της ζωής του, έτσι, ναι. δεν εμφανίζεται να πτωχευμένος και να ζει με χρυσά κουτάλια, τότε το περαιτέρω χρέος το οποίο έχει εξαφανίζεται και μπορεί να ξαναρχίσει από την αρχή. Ενώ με τη σημερινή συνθήκη αυτό δεν μπορεί να γίνει. Θα χρωστάει για πάντα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι πολλά χρέη, τότε, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Γι' αυτό βλέπετε ότι πολλά χρέη κληρονομούνται ακόμα και από την επόμενη γενιά. Ναι. Και γι' αυτό βλέπετε. Εξαφανίζονται και όσα έχει πληρώσει ως τώρα. Δηλαδή, αν για τα προηγούμενα 10-15 χρόνια πλήρωνε τη δόση του στεγαστικού. Μου επιτρέπετε λίγο. Για αυτά τα 10 συν τα 12 που θα πληρώνει η νίκη, αυτά θα γίνουν αέρας. Μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον και δεν ακουγόμαστε. Αυτό τι σημαίνει, ότι μπορεί και το παιδί το δικό μου και το παιδί το δικό σα, εάν. Θέλει να κληρονομήσει κάτι από την περιουσία σας, ναι. για την περιουσία μου, mm-hmm. θα κληρονομήσει και τα χρέη. Αυτό το θεωρείτε σωστό? Μάλιστα. Το θεωρείτε καλό? Το θέλει κανένας αυτό? Εύχομαι να έχετε δίκιο, κύριε Λιβανέ. Όταν θα αρχίσει να εφαρμόζεται ο πτωχευτικός, πραγματικά εύχομαι να έχετε δίκιο. Αν μου επιτρέπετε κιόλας. Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, αν θέλετε, γιατί πιέζει ο χρόνος. Ναι, κάποια στιγμή ναι. θα πρέπει να σοβαρευτούμε mm-hmm. και να δούμε, είναι η Ελλάδα το γαλατικό χωριό? Δηλαδή, εδώ γίνονται τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Γιατί δεν ακολουθούμε αυτά τα οποία γίνονται σε mm-hmm. όλο τον υπόλοιπο προοδευμένο κόσμο? Μάλιστα. Και εν πάση περιπτώσει, ο ΣΥΡΙΖΑ που έρχεται και κάνει αυτή την κριτική, την οποία εσείς την κάνετε τώρα ως δικηγόρος διαβόλου, δεν λέω ότι ταυτίζεστε. Όχι, γιατί έτσι δεν έβρισκε αυτές τις λύσεις 4,5 χρόνια που κυβερνούσε και βλέπουμε σήμερα τον κύριο Λαφαζάνη να βγαίνει να εξηγεί και να λέει συγκεκριμένα παραδείγματα για τα 70 τετραγωνικά στη μία περιοχή της Αθήνας και για τα 80 τετραγωνικά στην άλλη περιοχή της Κορινθίας, πώς έγιναν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας επί ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Όπως έγινε και όπως σταμάτησε να υπάρχει και η προστασία της πρώτης κατοικίας επί ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν υπήρχε άλλο πλαίσιο να προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιο άλλο κόμμα εκτός από αυτό που προτείνουμε εμείς. Κύριε Λιβανέ, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας.